Ο Δημοτικός Σύμβουλος Άργους Νίκος Γκαβούνους αναφέρεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Άργους και ειδικότερα στο θέμα των 8 στρεμάτων για δόμηση στα εκτός οικισμού οικόπεδα. Ο κύριος Γκαβούνος αναφέρεται αναλυτικά για το πώς ξεκίνησε, τι αποφάσεις πάρθηκαν στα Δημοτικά Συμβούλια και πώς φτάσαμε στη σημερινή του μορφή. Με τη σημερινή συνέντευξή μου έχω σκοπό να ενημερώσω τις συνδημότητες και τους συνδημότες μου του Καποδιστριακού Δήμου Άργους με σαφήνεια και υπευθυνότητα για το πώς φτάσαμε στο νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό και γίναμε αποδέκτες του κακού μαντάτου που περιέχεται μέσα σε αυτό και που πλέον η αρτιότητα για τη δόμηση στα εκτός σχεδίου πόλης οικόπεδα ανεβαίνει στα 8 από τα 4 στρέμματα που ήταν μέχρι σήμερα. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει ο κόσμος να μάθει όλη την αλήθεια για τον ρόλο των δημοτικών αρχών που επί των ημερών τους έγιναν οι διαδικασίες για να ολοκληρωθεί ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Πρώτα απ' όλα, να μου επιτραπεί με απλά λόγια να εξηγήσω τι είναι το γουμπουσού. Είναι ο νόμος του κράτους που ορίζει τις χρήσεις γης για τα επόμενα 50 χρόνια. Δηλαδή, πού επιτρέπεται να χτίζεις σπίτια, βιοτεχνίες, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ. Δεύτερον, ΖΟΕ είναι οι περιβόητες και γνωστές ζώνες οικιστικού ελέγχου. Είναι νόμος του κράτους που βάζει περιορισμούς στο χτίσιμο σπιτιών προς χάρη του περιβάλλοντος. Όχι βέβαια σε όλη την Ελλάδα, αλλά σε ορισμένες περιοχές. Ανάμεσα λοιπόν στις ελάχιστες περιοχές είναι και το Άργος μας. Η διαδικασία για την πόλη μας, η θηλιά που μας μπήκε στο λαιμό, ολοκληρώθηκε το 1999 με δήμαρχο τον κύριο Πανικολάου και νομάρχη τον κύριο Σαλεσιώτη. Τι είναι τα 4 και 8 στρέμματα? Πλέον με το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό, που σε λίγες μέρες γίνεται νόμος του κράτους, για να χτίσει κάποιος αργείος σε χώρο εκτός σχεδίου πόλης χρειάζεται πλέον 8 και όχι 4 στρέμματα. Η διαδικασία του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού ξεκίνησε επί Δημαρχίας κυρίου Κολυγλιάτη με την καθόλου ανώμημη επιλογή του μελετικού γραφείου, όπου υπεύθυνη μελετήτρια ήταν η κυρία Μάρθα Χουσιανάκου. Δηλαδή, η κυρία Χουσιανάκου πληρώθηκε από το Δήμο Άργους για να συντάξει ένα νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, με βάση βέβαια το νόμο, αλλά και τις υποδείξεις μέσω των αποφάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Στη συνέχεια, προωθήθηκε από την Δημαρχία του κυρίου Πλατή και ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες με την Δημαρχία του κύριου Μπούρη, αφού πλέον θα δημοσιευθεί στο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως. Η άποψή μου μετά από 8 χρόνια θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι τόσο ο κύριος Πλατής όσο και ο κύριος Μπούρης δεν ήταν ικανοί να πείσουν τη μελετήτρια να φτιάξει ένα γενικό προδομικό σχεδιασμό και να λάβει υπόψη της, ενσωματώνοντας μέσα σε αυτόν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους, που παρότι της υπεδείκνυε η εκτός σχεδίου πόλης δόμηση να έχει αρτιότητα τα 4 στρέμματα, αυτή στη μελέτη της ζητούσε επίμονα τα 8. Δηλαδή, ήσαν και οι δύο ανίκανοι μία μελετήτρια, την οποία πληρώσαμε με λεφτά των δημοτών μας, να την κάνουν να υπακούσει τις εντολές μας. Η άλλη μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο νέος Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός ήταν ναρκοθετημένος και ασφιχτικά περιορισμένος από τις επιπτώσεις των ΖΟΕ του κυρίου Παπανικολάου και των συνεργατών του, ορισμένοι εκ των οποίων θέλουν σήμερα να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι για το Άργος. Στο άκουσμα λοιπόν της υπογραφής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, δημοσιοποίησα την άποψή μου στο ίντερνετ, η οποία και αναδημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο, προκαλώντας την αντίδραση του τέως δημάρχου κυρίου Πλατή, ο οποίος και δημοσίευσε σε τοπική εφημερίδα άρθρο με τίτλο «Αυτή είναι η αλήθεια για το πολεοδομικό». Άποψή μου είναι ότι ο κύριος Πλατής με ταχυδακτηρικό τρόπο προσπάθησε να μεταθέσει το δικό του μερίδιο ευθυνών στη Δημαρχία Μπούρη και να εξηγήσει την τραγική τούτη για τον τόπο μας εξέλιξη όπως τον βολεύει, χρησιμοποιώντας επιλεκτικά ορισμένες και όχι όλες τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που υπάρχουν άλλωστε μέσα στο φάκελο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας. Καλώς σε επαγρύπνηση στον κόσμο των περιοχών που θα ενσωματωθούν με τον Καλλικράτη στο Άργος, γιατί έχω την βεβαιότητα ότι τα 8 στρέμματα θα συμπαρασύρουν και αυτούς με το νέο Δήμο και το νέο Γενικό Πολεοδομικό το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί. Τους ζητώ δε να δώσουν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή σε ποιους θα εμπιστευτούν την τύχη τους, την τύχη του τόπου τους στις ερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου.
Είμαστε η παράταξη με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Καβόσο που θα αγωνιστούμε για να καταργήσουμε όλη αυτή την οσυρή κατάσταση η οποία ταλανίζει το Άργος και θα ταλανίσει στο μέλλον τον καλλικρατικό Δήμο Άργους.